Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία, διεθνής διπλωματική. Η χώρα μας μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο, δίνουμε μία μάχη, ούτως ώστε η μεσογειακή διατροφή να αναδειχθεί άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της UNESCO. Έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες και αναμένουμε την απόφαση μέσα στο Νοέμβριο. Και στο πλαίσιο αυτής της συγκυρίας, με πολύ χαρά, σήμερα εδώ στην Βιτίνα, στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας ημερίδας, θα ανακηρύξουμε και την Βιτίνα και το τριανταφυλλίδιο κληροδότημα, έδρα της μεσογειακής διατροφής για τη χώρα και για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση στην οποία πρέπει να επενδύσουμε όλοι. Πρέπει να επενδύσουμε για λόγους αναπτυξιακούς, γιατί η αγροτική ανάπτυξη και η παραγωγή τροφίμων είναι μοχλός ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου για τη χώρα, αλλά και για λόγους που αφορούν εμάς τους ίδιους, τη δημόσια υγεία. Έχουμε μια πολύ σπουδαία κληρονομιά, μια που η μεσογειακή διατροφή είναι η εθνική μας συνταγή, στην οποία πρέπει να επενδύσουμε σήμερα πια στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν ανησυχητικές πρωτιές για τη χώρα μας, στον τομέα της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά και της παχυσαρκίας των ενηλίκων, και πρέπει να το δούμε τώρα, άμεσα, με δημιουργία, με κέφι, ούτως ώστε η μεσογειακή διατροφή να γίνει το διαβατήριο για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά, για την υγεία τους, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, και για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας. Η Βιτίνα και το τριανταφυλλίδιο κληροδότημα είναι η έδρα της μεσογειακής διατροφής για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για τη χώρα μας. Και δεκάδες εκατομμυρίων παγκοσμίως. Σε έναν κόσμο που η προσφορά των προϊόντων θα κάνει όλα να φτάνει τα ίδια, η πρόληψη προσφέρει εφορία και καλύτερη ζωή, αναδεικνύοντας τις βαθιές αξίες της ανθρώπινης φύσης. Ενώ τα προϊόντα που προωθούν την πρόληψη και την υγεία ξεχωρίζουν από τη συνολική μετελότητα και οδυνομορφία. Ξέρω την Υπουργέ, ξέρω την Αγίμαρχε, αγαπητοί συγγητές, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Το Ινστιτούτο Πρόληψης, Διατροφής και Υγείας σας καλημερίζει και σας καλωσορίζει στην ημερίδα μας. Η ημερίδα γίνεται βέβαια και οργανώνεται από το Δήμο Βιτίνας, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Είναι τιμή μας που βρίσκεται μαζί μας η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στο Δήμο της Βιτίνας τη γενέτρια του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, με το κληροδότημα του οποίου ιδρύθηκαν τα πρώτα γεωργικά σχολεία στην Ελλάδα, η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή στο Βοτανικό, το Αγροκήπιο στην Τύρινθα, η Σχολεία Ειρηνίου και ο γεωργικός σταθμός στη Βιτίνα του 1891, που μετεξελίχθηκε σε πρότυπη γεωργική σχολή το 1895. Κυρία Υπουργέ, η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική ημέρα για τη Βιτίνα, για την Ελλάδα μας, αφού θα μας ανακοινώσετε και επισήμως την ανακήρυξη του αγροκτήματος του Ιδρύματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη ως έδρα της μεσογειακής διατροφής στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να στεγαστεί στις πρόσφατες, στις ανακοινισμένες εγκαταστάσεις του. Σε αυτή την ημερίδα καταλήξαμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί το αγρόκτημα του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, ένας δασοβοτανικός κήπος, τον οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί ως επιλέξιμος προορισμός μαθητικών εκκρεμών και όχι μόνο. Κυρία Υπουργέ, οι δημότητες του Δήμου Βιτίνας, όπως και εγώ, ελπίζουμε στη στήριξή σας και στη βοήθειά σας, προκειμένου η βούληση και το όραμα του αείμνηστου Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη να γίνει πραγματικότητα προς όφελος όχι μόνο του Δήμου Βιτίνας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Βρίσκομαι με πολύ μεγάλη χαρά στη Βιτίνα σήμερα για έναν σπουδαίο σκοπό. Φιλοξενούμενοι από ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία. Το αισθάνομαι αυτό κάθε φορά που επισκέπτομαι την Αρκαδία και σήμερα ακόμα περισσότερο. Και είναι γι' αυτό πολύ μεγάλη η χαρά μου. Το σημερινό μας διαιτολόγιο
Είναι μια διεθνή συνταγή και ένα τεράστιο, τεράστιο αγαθό με πολύ μεγάλες οικονομικές προεκτάσεις. Είναι η περίφημη μεσογειακή διατροφή που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που μας μαγείρευε η γιαγιά μας και που είναι σήμερα ένα πολύ σπουδαίο αγαθό. Γι' αυτό το πολύ σπουδαίο αγαθό, μια σημαντική διπλωματική πρωτοβουλία έχει αναλυθεί από τη χώρα μας, από την Ιταλία, την Ισπανία και το Μαρόκο, 4 δηλαδή μεσογειακές χώρες, δίνουμε μια μάχη ώστε η μεσογειακή διατροφή να αναγνωριστεί ως άειλο πολιτιστικό αγαθό της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της UNESCO. Και είναι μια μάχη που πιστεύουμε ότι θα την κερδίσουμε. Αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της μάχης τον Νοέμβριο, στα τέλη Νοεμβρίου, στην Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που θα συνεδριάσει στο Ναϊρόμπι της Κένυας και είμαστε εξοπλισμένοι με αισιοδοξία και με ελπίδα ότι αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις δύο παραμέτρους αυτής της υπόθεσης. Στα συγκεκριτικά της πλεονεκτήματα. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Και ένα από αυτά είναι η αγροτική της οικονομία, η αγροτική οικονομία παραγωγής τροφίμων. Γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε συνδεδεμένα με μια τελική απόλυση που είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών, ποιοτικών τροφίμων που θα μπορέσουν χάρη στην προστιθέμενη αξία της ποιότητάς τους, γιατί αυτή είναι η δύναμη της χώρας, η ποιότητα, να δώσουν μια μάχη στις παγκόσμιες αγορές και να την κερδίσουν. Και αν σκεφτούμε ότι σε μια έρευνα που έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 60, η Ελλάδα ήταν ανάποδα σε μια πολύ αισιόδοξη, ελπιδοφόρα και τιμητική πρωτιά σε ό,τι αφορά ζητήματα παγκόσμιας υγείας, στις τελευταίες χώρες σε ό,τι αφορά ζητήματα θνησιμότητας του πληθυσμού της, από καρκίνους και στεφανιαία νόσο, θα αντιληφθούμε πως αυτή η επιδείνωση είναι αυτή τη στιγμή άμεσος στόχος ανατροπής. Και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με αυτή την έρευνα προέκυπτε ότι η μεσογειακή διατροφή, η διατροφή η πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, σε ελαιόλαδο, σε όλα αυτά δηλαδή που αυτή η χώρα παράγει άφθονα, με ποιότητα και μπορεί στο μέλλον να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα και την επωνυμία τους, είναι η κατάλληλη ασπίδα για να ανατρέψουμε σήμερα την πραγματική κατάσταση. Βλέπω πολλούς φίλους μου εδώ, που είμαι σίγουρη ότι όταν η μαμά τους πάει να τους βάλει στην τσάντα τους ένα ροδάκινο ή ένα μήλο, μπορεί εκείνη την ώρα να τη ζητήσουν γαϊδάκια. Και θέλω να τους πω ότι αν θέλουν να βάλουν καλάθια πολλά στο μπάσκετ, πολλά γκολ στο ποδόσφαιρο, να τρέχουν χωρίς να λαχανιάζουν, πρέπει να πετάξουν τα γαϊδάκια και να προτιμήσουν το ροδάκινο.